Στη σύλληψη ενός νεαρού άνδρα προχώρησε η Βρετανική αστυνομία μετά την επίθεση με μαχαίρι που κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα στο κεντρικό Λονδίνο. Ο 19χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην πλατεία Ράσελ τραυματίστηκαν επίσης 4 γυναίκες και ένας άνδρας. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν οι επιθέσεις στο Λονδίνο το 2005. Είναι η ίδια περιοχή. Ένα λεωφορείο είχε χτυπηθεί περίπου 200 μέτρα από εδώ. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα βλέποντας τόσο ισχυρή αστυνομική παρουσία. Έφερε αυτές τις μνήμες. Δεν είναι και τόσο παλιά. Είναι πριν από 11 χρόνια. Βγήκα για να καπνίσω ένα τσιγάρο και είδα κάποιον πεσμένο στο έδαφος και πολύ κόσμο από πάνω. Ήταν και ένας τύπος με μηχανή και κράνος που πήγαινε πάνω κάτω. Αμέσως μετά ήρθε η αστυνομία και το ασθενοφόρο. Στη Βρετανία το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής παραμένει υψηλό, καθώς θεωρείται πιθανό να υπάρξει χτύπημα. Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντικ Καν κάλεσε κατοίκους και επισκέπτες σε επαγρύπνηση.